Η ελληπή σήμανση διαδρομών και αξιοθέατων είναι ένα από τα κύρια παράπονα των ξενών επισκεπτών στην Κρήτη και φαίνεται πως εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε το παράπονό τους. Η σήμανση είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να βοηθάει όλους τους επισκέπτες του νησιού να μπορούν να πάνε εκεί που θέλουν. Ταμπέλες που δείχνουν κατεύθυνση προς τον ουρανό, άλλε ζωγραφισμένες, ταμπέλες σπασμένες ή βγαλμένες από τη θέση τους και άλλε ανύπαρκτε. Συνθέτω το γρίφο τη περιήγηση στο μαγικό νησί, που αποτελεί όμω την αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Κρήτη είναι ένα πανέμορφο νησί, το οποίο έχει πάρα πολλή ιστορία. Αυτή όμω η ιστορία δεν είναι πάντα εύκολη να τη βρουν. Ένα σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και το οποίο δεν ξέρουν και πολύ κριτική, παράδειγμα, είναι το σημείο που έγινε η απαγωγή του Γερμανού στρατηγού Κράιπερ. Αν το βοηθήσουμε αυτό, κάνουμε σωστή σήμανση σε πολλά σημεία και ενδιαφέροντα σημεία βοηθάμε όλο τον τουρισμό τη Κρήτη. Εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, η ταμπέλα που δείχνει την έξοδο για ρέθυμνο δείχνει απλά στο Θεό. Ένα ε, τουρίστα που ξεκινάει μόνο του. Πόσο εύκολο είναι να φτάσει μέχρι τη του. Είναι μέτριο. Δεν είναι πολύ εύκολο, δεν είναι και πολύ δύσκολο. Πρέπει να του κόβει λίγο, να το πούμε απλά. Ένα μνημείο του 16ου αιώνα στι Αρχάνε σημαίνεται απλά ω μια εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία. Α σεβαστούμε όλου του επισκέπτε να έχουμε. Καλή πληροφόρηση για να δείξουμε την ιστορία μα και τον τόπο μα. Τα ίδια και σε ό,τι αφορά τον κώδικα οδική κυκλοφορία. Τα σήματα τοποθετημένα έτσι που ο κάθε οδηγό να τα ερμηνεύει όπω θέλει ή όπω τον συμφέρει, ή σε σημεία που είναι αόρατα. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσει που η σήμανση υπάρχει για να εξυπηρετεί τα πετεινά του ουρανού και τα λιόβεντρα. Αν κανεί θέλει να δει ποια οδό είναι αυτή, πρέπει να μπει μέσα στο λιόφυτο.